Ακόμη ένα quiz bowl. Σήμερα βρισκόμαστε στο γήπεδο του Κεραυνού για ακόμη μια φορά για ένα τέτοιο γύρισμα. Κοσμάς Ηλιανίδης, Τσίλια. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάνει τις διακοπές του εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μετά από μια χρονιά. Βασικά, πες τα μας εσύ, Τσίλια. Καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι τιμή μου. Γιατί παίζω το παιχνίδι πολύ καιρό τώρα. Ναι. Όπως είπες και εσύ, επέστρεψα στη Θεσσαλονίκη να κάνω τις διακοπές μου. Τις προπονήσεις μου και να ετοιμαστώ για τη νέα χρονιά που έρχεται. Ναι, φήμες λένε ότι ετοιμάζεις ατομικές, βασικά κάνεις ατομικές μαζί με Χρήστο Κόντο, να το πούμε αυτό. Δηλαδή. Βεβαιώνω. Και γενικά, επειδή μου έχουμε μια άλλη άνεση, γιατί είχαμε βρεθεί και στην Κρήτη όταν κάναμε τα γυρίσματα με τον Όφη, στα οποία δυστυχώς δεν συμμετείχες. Θα μας δικούσατε, άμα ήσουν εσύ. Σίγουρα. Ποιο θα πρέπει συμπαίχτη. Και τουλάχιστον θα είχα εκείνη την νίκη, γιατί τώρα σήμερα είμαι λίγο δύσκολα. Θα είχα εκείνη, αλλά τώρα. Καλά, μην το λες, γιατί εκείνη τη μέρα ήμασταν καλά συγκριτικά με επόμενα γυρίσματα. Ναι. Ποιο θα πρέπει συμπαίχτη εκείνη την μέρα. Ποιο θα έπαιρνα συμπαίχτη, ναι, από Έλληνες. Είχα πει Νίκο Μαρινάκη, γιατί είναι ίσως ο χειρότερος στα τελειώματα. Και να είχαμε έτσι λίγο ανταγωνισμό. Δεν σου κρύβω, εντάξει, που το έχω πει πάρα πολλές φορές, αλλά θέλω να το πω και τώρα on camera. Κοσμάτς Ηλιανίδη επί Ηρακλή. Ναι. Κερκίδα πάνω στο πέταλο. Είναι το γήπεδο στο οποίο έχω βρεθεί τις περισσότερες φορές. Και να έχουμε έναν τύπο στην κερκίδα, ο οποίος κάθε εβδομάδα ήταν εκεί, και να έχει μία τρέλα με Τσίλια, και να μην βγάζει κουβέντα, ρε. Κύχνα με βγάζει όλο το μάτς. Όταν έπαιρνε την μπάλα ο Τσιλιανίδης, ήταν στο διεθνή την μπάλα, στο διεθνή. Έλεγε τότε που ήσουν διεθνής με την Ελπίδα. Ναι. Γενικά, ρε φίλε, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό στην καριέρα σου. Σε όποια ομάδα έπαιζες, ο κόσμος σου γούσταρε. Και τώρα και αυτό, στον Όφη. Όταν ανακοίνωσε ουσιαστικά την αποχώρησή σου στο Instagram, είχε τρομερά τέτοια από κάτω. Γιατί θεωρούσε ότι συμβαίνει. Είναι μια καλή ερώτηση αυτή που μου κάνεις. Δεν ξέρω να σου απαντήσω. Σίγουρα στον Ηρακλή θεωρώ ότι είναι λίγο πιο λογικό να με αγαπούσε τόσο πολύ ο κόσμος, γιατί ήμουν από παιδάκι. Πέρασα πάρα πολλά χρόνια στην ομάδα, αγάπησα την ομάδα και γι' αυτό και ο λόγο πιστεύω και ο κόσμος με αγάπησε. Το πρωτόγνωρο για μένα ήταν η αγάπη που έλαβα κάτω στην Κρήτη. Διότι κατέβηκα πριν από 4 χρόνια, προσέφερα ό,τι προσέφερα. Δυστυχώς δεν κατάφερα να δώσω ό,τι μπορούσα λόγω των τραυματισμών που είχα. Παρόλα αυτά, ο κόσμος και η αγάπη του για μένα ήταν κάτι που δεν το περίμενα ούτε εγώ ίδιος. Δεν ξέρω τι κάνω και πώς κερδίζω τον κόσμο. Παρόλα αυτά, νιώθω ιδιαίτερα χαρούμενος. Ιδιαίτερα χαρούμενος γι' αυτό. Όχι, αυτό είναι νομίζω μεγάλο κέρδος για ένα ποδοσφαιριστή να το έχει αυτό. Και ειδικά στην Ελλάδα που η αλήθεια είναι ότι στους Έλληνες ποδοσφαιριστές τους περνάνε λίγο από διπλό και τριπλό τσεκάρισμα, να το πω έτσι. Έχεις πάρει θέσεις για εξωγωνιστικά ζητήματα στην καριέρα σου, που αυτό δεν συνηθίζει να το κάνει ο ποδοσφαιριστής και αυτό εκτιμάται όχι μόνο από οπαδούς του Όφη, που ήσουν απρόσφατα, ας πούμε, αλλά και από οπαδούς άλλων ομάδων. Αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικό. Προσωπικά, η άποψή μου είναι ότι είμαστε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Okay, το ποδόσφαιρο είναι το επάγγελμά μας. Από εκεί και πέρα, επειδή δυστυχώς ή ευτυχώς, κάνοντας αυτό το επάγγελμα, έχουμε τεράστια προβολή. Θεωρώ προσωπικό μου χρέος να περνάω και τα μηνύματα που θέλω για καλό σκοπό. Τώρα, αυτό κάποιες φορές είναι καλό. Προσωπικά για μένα και για το επάγγελμά μου, κάποιες φορές ίσως είναι κακό. Δεν με αφορά. Εγώ κάνω αυτό που νιώθω εγώ καλά και θεωρώ ότι ίσως πρέπει να αρχίσει να αλλάζει κιόλας λίγο στη χώρα μας αυτό. Ξέρεις τι πιστεύω ότι γουστάρουμε σε σένα μαζί με τον Χρήστο και έχουμε ταιριάξει. Τέλος πάντων, ταιριάζουν τα χνότα μας. Εγώ προσωπικά αισθάνομαι και νομίζω ότι το ίδιο αισθάνεται και ο Χρήστος, ότι παίζεις ποδόσφαιρο και δεν βλέπεις το ποδόσφαιρο παρότι επαγγελματίας μισθοφορικά. Κατάλαβες. Παίζεις το γουστάρεις. Αυτό είναι σπάνιο και δεν είναι συνηθισμένο βασικά στην Ελλάδα. Συναντάμε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, ρε παιδί μου. Εντάξει, και είναι λογικό για όλους τους λόγους που είπες. Οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές να φέρονται και να συμπεριφέρονται επαγγελματικά και μπαίνουν σε αυτό το κάδρο του επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Στον Κοσμά, ξέρεις τι βλέπω. Βλέπω ολιστικά τον Κοσμά, ρε παιδί μου. Κάπως έτσι, αν γνωρίζαμε όλους τους αθλητές, τους ποδοσφαιριστές και αυτά τα ιδάλματα που βλέπουμε, να το πω έτσι, και χαιρόμαστε να τα βλέπουμε, θα ήταν σίγουρα πολύ καλύτερο. Κοίτα, θεωρώ ότι όλοι οι αντίστοιχοι, ας πούμε, ποδοσφαιριστές, επαγγελματίες κλπ. Που έχουν ένα δημόσιο βήμα ή ένα κόσμο που τους βλέπει πολύ συχνά και τους αγαπάει, θεωρώ ότι νιώθουν αυτή την πίεση, το ότι πρέπει να δείχνουν καθώς πρέπει προς τα έξω. Έτσι, και δεν αφήνουν την πραγματική προσωπικότητα να βγει προς τα έξω. Γι' αυτό, Τσιλιά, έτσι, μόλις σταματήσεις, κάνε λίγο την επίσημη πρόταση, σε παρακαλώ, έτσι. Εντάξει, αυτό είναι ένας ακόμη ποδοσφαιριστής που ταιριάζει στο μάτσι του Κεραυνού της ομάδας μας και είμαστε εδώ πέρα. Ουσιαστικά ψιστήρι είναι αυτό για το κλείσιμο της καριέρας. Δεσμεύομαι ότι άμα είμαι στη Θεσσαλονίκη θα αγωνιστώ σε αυτήν την ομάδα. Και τώρα είναι ωραία η γέφυρα που γίνεται, γιατί ουσιαστικά είσαι προφανώς εν ενεργεία ποδοσφαιριστής και μάλιστα σε πολύ καλή ηλικία. Κλείνει ένας κύκλος στον Όφη. Αυτή τη στιγμή που γυρίσουμε το βίντεο σε ελεύθερος, δεν ξέρω αν δημοσιευτεί, αν έχει αλλάξει κάτι. Ας πούμε ότι πας στο εξωτερικό. Ας βγάλουμε έξω το κομμάτι Ελλάδα. Είσαι ένας ποδοσφαιριστής που την καριέρα σου έχει περάσει στην Ελλάδα. Απλώνουμε και όλα τα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Ωραία. Σε ποια θα ήθελες να αγωνιστείς? Νομίζω ότι θα συμφωνήσεις και εσύ ότι η Αγγλία
Ναι. Είναι, δηλαδή, είναι η επιτομή του ποδοσφαίρου και του ανταγωνιστικού πρωταθλήματος. Ναι. Και σίγουρα, αν μου ποτέ ήμουν ικανός να αγωνιστώ εκεί, θα το ήθελα πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα, σίγουρα θεωρώ ότι τα και χαρακτηριστικά εντάξει, μου... Δεν υπάρχει μόνο και η Premier League, θα πω εγώ. Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες. Η Championship για μένα είναι το πιο δύσκολη από την ναι. τη Premier League και πολλοί το λένε αυτό. Πολύ απαιτητικό. Που έχουν αγωνιστεί κιόλας, έτσι. Ναι. Σίγουρα και η Γερμανία νομίζω ότι μου ταιριάζει στα στοιχεία μου. Από εκεί και πέρα, σίγουρα το Βέλγιο, η Ολλανδία είναι πιο ανοιχτά πρωταθλήματα. Ευνοούν τους επιθετικούς πάρα πολύ και θεωρώ ότι θα μου ταιριάζουν και αυτά εξίσου. Είσαι τρίτος ενεργεία ποδοσφαιριστής, να πούμε, που έρχεσαι μετά από Τζόλι και Σάμαρη. Θέλω να είμαι πάρα πολύ ανταγωνιστικό, γιατί δεν μπορώ να χάνω. Αλλά φοβάμαι ότι θα εκτεθώ. Παρόλα αυτά, θα πάρω το ρίσκο και θα είμαι πολύ ανταγωνιστικό. Το λέω από τώρα και ας εκτεθώ. Ας με κράξουν κάτω στα σχόλια, δεν με νοιάζει. Βλέπω πολύ ποδόσφαιρο, διαβάζω πολύ ποδόσφαιρο, παρακολουθώ, αλλά δεν έχω καλή μνήμη. Εκεί το χάνω. Ωραία, κοίταξε πάλι, έχεις προετοιμάσει τον κόσμο ότι θα χάσει σήμερα. Όχι, ρε. Δεν λέω αυτό. Φίλε, είμαι έμπειρος. Έχω 35 επεισόδια στην πλάτη μου. Άσε λίγο να ξέρω. Ωραία. Ωραία. Οπότε, πάμε να δούμε το βίντεο με τους κανόνες και ερχόμαστε για τη ρίξη του νομίσματος. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε ένα ακόμη quizball. Το quizball είναι ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι γνώσεων. Συνολικά υπάρχουν 20 ερωτήσεις, 10 για κάθε παίχτη, οι οποίες χωρίζονται σε 9 κατηγορίες. Η κάθε ερώτηση δίνει από 1 έως 3 πόντους ανάλογα με τη δυσκολία της. Όταν ένας παίχτης επιλέξει μια ερώτηση, αυτή δεν μπορεί να επιλεγεί μετέπειτα από τον αντίπαλό του. Κάθε παίχτης έχει στη διάθεσή του 3 βοήθειες, τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει από μία φορά. Τη βοήθεια του τηλεφώνου, τη βοήθεια του διπλασιασμού, με την οποία μπορεί να πάρει διπλάσιους πόντους αν απαντήσει σωστά, αλλά και τη βοήθεια του 50-50, η οποία του δίνει 2 πιθανές απαντήσεις, αλλά κάνει την ερώτηση να αξίζει έναν πόντο. Το πιάσαμε? Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να παίξουμε κουίσμπολ. Χριστό, πάμε νομίσμα. Λοιπόν, θα σου πω, το μόνο που απαιτεί ο κόσμος είναι να διασκεδάζει και να βλέπει τον Εμίλιο να χάνει. Ωραία. Θα πω εγώ. Εντάξει, οπότε όλα τα άλλα. Σήμερα θα το δώσουμε και τα δύο. Πάμε. Λοιπόν, Τσίλια, Διάρη ή Γερμανικός αετός? Γερμανικός αετός. Όλα δίκαια. Τσίλια, διαλέγεις ποιος θα παίξει πρώτος. Εγώ. Το ταμπλό το βλέπεις. Ναι. Τσίλια, ξέρεις τι θα σου πω. Βάλει στρατηγική στο παιχνίδι σου. Εννοείται. Είναι η ευκαιρία τώρα. Εννοείται. Και ακριβώς γι' αυτό θα ξεκινήσω ταπεινά. Αλλά να τον αγχώσω κιόλας, λόγκο quiz 1. Λοιπόν, για ένα πόντο στο λόγκο θα δεις αυτό. Τι του το δείχνεις τώρα? Δεν το βρίσκει, δεν το βρίσκει. Τελευταία έχουν γυρίσει την πιστέκα στη συντακτική ομάδα. Καταρχήν, από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να έχει αλλάξει πρόσφατα. Γι' αυτό δεν ξηγείται καλά. Κάνουν τέτοια, όπως με την Νόρτζελαντ στο προηγούμενο. Ναι. Παρ' όλα αυτά, μου έρχεται μια ομάδα, μπορεί να είμαι τελείως έξω στην Αγγλία, αλλά μου έρχεται μόνο αυτή. Μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Και η αλήθεια είναι ότι γενικά στα λόγκο quiz ήμουν καλός και το ένα λέω θα το έχω. Αλλά δεν το έχω, δυστυχώς. Μου έρχεται στο μυαλό η Τσάρλτον. Δεν είμαι σίγουρος καθόλου. Επειδή όμως και να κάτσω να σκεφτώ, δεν θα μου έρθει κάποια άλλη. Θα δώσω Τσάρλτον και θα κλειδώσω. Και θα κλειδώσει, λέει. Για να δούμε. Εμίλη, τι λες, κλείδωσε. Καλά το πήγε. Δεν καλά είναι η Τσάρλτον. Γιατί είναι από τις ομάδες που δεν έχουν αλλάξει ακόμα το σήμα. Τσιλιά, 0-0 στο quizball. Είναι η Bristol City, κύριε. Bristol, όχι, ρε φίλε. Δύσκολο. Καλοκαιρινά τα vibe σήμερα. Παιδάκια να παίζουν από πίσω διπλό. Ο καιρός δεν μας θα λέει καλά, λίγο στρελαθεί. Σεζόν έχει τελειώσει για όλους μας. Ερώτηση κοινού. Χαίρομαι, εντάξει. Χαίρομαι γιατί νομίζω θα δυσκολευτεί, ρε παιδί μου. Γι' αυτό χαίρομαι. Εντάξει, θα δούμε. Θα δούμε. Μαζί μου είναι, δεν ξέρω το έχει καταλάβει. Πρόσεχε, είναι από τα επεισόδια quizball που κι εγώ αν ήμουν θεατής και το βλέπα Τσιλιανίδη πώς θέλει. Το λέω ξεκάθαρα. Για 2 πόντους, ο Εφρέμ από τη Λεμεσό σε ρωτάει ποια ομάδα έχει τερματίσει πρώτη σε όμιλο του Champions League τις περισσότερες φορές. Πολύ ωραίες. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρω. Champions League, οπότε μιλάμε το 92 και μετά. Οπότε πρέπει να δούμε ποιες ομάδες έχουν παραπάνω συμμετοχές στο Champions League και να το πάμε λίγο έτσι. Είναι η Real και η Barcelona σίγουρα από τις ισπανικές. Από τις αγγλικές έχουν πάει πολλές φορές η Arsenal, έχει πολλές συμμετοχές. Η United, η Chelsea, η Bayern. Δεν πρέπει να χάνω κάτι. Είναι μία από αυτές τις ομάδες. Τώρα το ποια είναι, πάμε σε λίγο τζόγο. Η Bayern πάρα πολλές φορές μου φαίνεται ότι θα μπορούσε να τερματίσει πρώτη και να έχει χάσει πρωτιά. Έχει χάσει από την Paris κάποιες χρονιές, αν θυμάμαι καλά. Η Arsenal ήταν ομάδα που πήγαινε πολύ καλά στους ομίλους. Την έχουμε δει πολλές φορές στους ομίλους αντίπαλοι με Ολυμπιακό. Μ' αρέσει πολύ σαν απάντηση, επί Βενγκέρ, ας πούμε. Η Real απ' την άλλη, κάτσε μου. Η Real έχει, αυτή, έχει δεύτερες θέσεις. Η Real. Η Μπαρτσελόνα δεν νομίζω να είναι Μπαρτσελόνα, δεν θα την έβγαζε. Από αγγλικές, αν έλεγε κάποια, θα έλεγα την Arsenal. Απαντήσω με λογική. Και έχουμε παίξει στο Κούσβολ μια ερώτηση η οποία είναι περισσότερες συμμετοχές στο Champions League από ομάδες. Που αυτό μπορεί να είναι ένας τρόπος προσέγγισης. Η Arsenal θυμάμαι να ήταν σε εκείνη την τέτοια. Εγώ θα δώσω την Arsenal. Κλειδώνεις Arsenal. Ναι. Κλειδώσαμε Arsenal. Τσίλια. Εγώ σκεφτόμουν πάρα πολύ United. Τα τελευταία όμως χρόνια δεν πάει καλά. Σκεφτόμουν τη Μίλαν, να σου πω. Ή τη Juve. Η Μίλαν τα τελευταία χρόνια δεν πάει καλά. Η Juventus ήτανε. Παρ' όλα αυτά μια safe απάντηση ήταν και η Real. Δεν υπάρχει safe απάντηση αυτήν. Ισχύει.
Η Ισπανία όμως κρύβει τη σωστή απάντηση, Εμίλια. Ρεάλ ή Μπαρτσελόνα, Ρεάλ. Και είναι η Μπαρτσελόνα που υποτίμησες επίσης. Να, δεν το περίμενα, γιατί έχει κάποιες χρονιές στα ζήρω εκεί στην αρχή που... Δεν θα το έλεγα ποτέ. Και εγώ δεν θα δέρω. Λοιπόν, πάμε, Κοσμά. Θα παίξω Player ID. Εδώ σε πιστεύω. Και το βιογραφικό που θα δει, ο Τσίλια είναι αυτό. Θα το βρει. Θα το βρει. Μικρό. Σημαντικό. Λοιπόν, ξεκίνησε Σορέντο. Juventus 3 χρόνια. Αλλά όλα τα χρόνια δανεικός. Σιένα, Κροσέτο, Πεσκάρα. Πήγε Τζένοα για ένα χρόνο. Τωρίνο για ένα χρόνο. Μπορούσια Ντόρτμουντ για ένα χρόνο. Σεβίλη για ένα χρόνο. Τωρίνο και τώρα Λάτσιο. Ναι, νομίζω το έχω. Και τώρα δεν μου έρχεται το όνομα. Είναι Ιταλός, Σεντερφόρ. Μου ήρθε. Τσίρο Ιμόμπιλε νομίζω είναι. Τσίρο Ιμόμπιλε θα δώσω και θα κλειδώσω. Κλειδώνω δηλαδή. Ναι. Κλειδώσαμε Τσίρο Ιμόμπιλε. Εμίλια. Καλοκαίρι έχουμε, όχι Χριστούγεννα να έρθει ο Αγίος Βασίλης να κάνει τέτοια δώρα. Δύο πόντους αυτή η ερώτηση. Έλα. Τσιλιά, ανοίγεις το σκορ, αγόρι μου. Πάμε. 2-0 στο Quizball. Έλα. Μην διαβάσω τίποτα στα σχόλια σήμερα για σφαγή. Εντάξει, για εύνοια Εμίλιου και διαιτητική. Δεν υπάρχει τώρα αυτό το διάρρη. Πρέπει να το κόψω τη μαγκιά τώρα. Πρέπει να το κόψω τη μαγκιά. Και το θέμα ποιο είναι τώρα. Για κάποιο λόγο, ενώ έχω το λόγο quiz, ένα χαλαρό περίπατο, γενικά στην τρίτη σεζόν, το έχουν δυσκολεύσει πάρα πολύ. Και δεν είναι σίγουρο το λόγο quiz στο διάρρη. Το άλλο player ID γιατί πιστεύω ότι είναι καλό σε αυτήν την κατηγορία. Πάμε tryhard. Σήμερα δεν έχει. Όλοι οι ποδοσφαιριστές τα ίδια λένε. Ωραία, Μιλιέ. Το γνωστό mirroring και θα δει αυτό. Okay. Για διάβασε το μας. Έχει ξεκινήσει από Βαλένθια, μια πενταετία. Στη Χετάφε ένα χρόνο δανεικό. Τετραετία Ρεάλ, Νάπολη. Τώρα στη Βιγιαρεάλ. Εξαετία στην Νάπολη. 6 χρόνια στην Νάπολη, Ισπανός. Δεν είμαι σίγουρος. Μου ήρθε ένα όνομα, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Ο Καγεχόν. 6 χρόνια μου κάνει πολύ για Καγεχόν ο τέτοιο ρε. Έπαιζε Ρεάλ 4 χρόνια αυτό. Τον έχω χάσει τώρα, δεν είμαι σίγουρος. Βιγιαρεάλ όμως από το 19. Εξτρεμάκι. Δεν ξέρω αν ξεκίνησε από Βαλένθια, δεν το έχω καθόλου. Λοιπόν, έχουμε σίγουρα Ισπανό παίχτη. Είναι πάρα πολλά χρόνια σε κάθε ομάδα. Πάρα πολλά. Δεν είναι σύνηθε αυτό το βιογραφικό. Είναι σίγουρα 30 πλάσ αυτό που μιλάμε. Σίγουρα. Μην πω και 33 πλάσ. Ισπανός 33 πλάσ στη Βιγιαρεάλ αυτή τη στιγμή. Με πάρα πολλά χρόνια στη Βαλένθια. Πάρα πολλά χρόνια στην Νάπολη. Ποιο είναι ρε παιδιά στην Νάπολη. Αυτό είναι αυτό. Το κλειδί είναι η Νάπολη. Ισπανός στην Νάπολη. Γιατί ρε άλλα από αυτού του ρολίστε του Ισπανού έχουμε χορτάσει. Φοβάμαι ο Καγεχόν είναι περίπτωση Μπεν Αρφά που δεν βρήκα και είπα Καμπαγέ. Πώς το λέγε ρε παιδιά αυτό ο Χαφ τώρα. Θέλω να θυμηθώ λίγο πώς λένε αυτό το Χαφ. Έπαιξε και ρε άλλα αυτό. Εκτός αν έχω κάτι φωτογραφικά άλλο στο μυαλό μου. Χωσέ Μαρία Καγεχόν. Καγεχόν, πάμε. Κλειδώνουμε Καγεχόν. Πώς το λένε, ρε παιδιά, τώρα μπορεί να έχω άλλο όνομα στο μυαλό μου, αλήθεια. Είναι εξτρέμ, γρήγορος, με τα καλά του χρόνια στην Νάπολη, όντως πολλά, αλλά ήταν ρολίστας. Δεν έπαιζε πάντα. Πες να κάνω λάθος το όνομα, δηλαδή τι να σου πω. Κλειδώνουμε Καγεχόν, δεν έχεις πει κλειδώνουμε. Κλειδώνουμε Καγεχόν. Θα το κλειδώσω, ναι. Κλειδώσαμε Καγεχόν. Τσιλιά, σου δίνω τον λόγο. Άργησε πάρα πολύ καταρχήν, αλλά είναι ο Σιταπάτη. Χωσέ Μαρία Καγεχόν. Δεν γίνεται, σε Player ID είναι από τις λίγες φορές που δεν είμαι σίγουρος αν είναι σωστό. Καγεχόν κύριοι και έχετε και οι δύο λάθος, διότι ο Ραούλ Αλμπιόλ είναι ο παίκτης που ψάχνουμε. Τι λες τώρα, κάτσε ρε. Έχεις δίκιο, είναι 33 πλάς καταρχάς ο Καγεχόν, κάτσε. Ο Καγεχόν πού παίζει τώρα. Την πάτησα, ακριβώς όπως την πάτησα με Μπεν Αρφά και Καμπαγέ, γιατί έχει παίξει Ρεάλ, μετά πήγε Νάπολη. Σχεδόν ίδια χρόνια, 13 με 19 Ολυμπιόλ, 13 με 20 Καγεχόν. Τι έπαθες τώρα! Δεν σε λυπάμαι καθόλου, αλλά πραγματικά. Θα έδινες Καγεχόν, Τσιλιά. Με τη μία. Μα είναι πολύ κοινή η καριέρα τους, δηλαδή και τα χρόνια και οι ομάδες και όλα. Πάμε, τώρα είναι η ευκαιρία μας, λοιπόν. Κοίτα, ιστορία, γεωγραφία νομίζω δεν είμαι καλός. Οπότε δεν θέλω να κουμπίσω προς το παρόν. First question είναι λίγο random η ερωτήση και το φοβάμαι. Λόγο quiz. Να το πάρω. Θα το πάρω λόγω quiz γιατί θέλω να μην έχει εύκολους δύο βαθμούς. Λοιπόν, το λόγο που θα δεις Τσιλιά, ναι, είναι αυτό. Λοιπόν, κοίτα. Λοιπόν, μου έρχεται πάλι μία ομάδα όπως πριν. Αυτή είναι η Sheffield United. Δεν νομίζω ότι είναι αυτή όμως. Γιατί και πριν, αυτό που μου ήρθε στο μυαλό το πρώτο δεν ήταν σωστό. Τώρα, μου κάνει είτε για αγγλικό έμβλημα, είτε για ολλανδικό, βελγικό, κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω ότι μιλάμε για Ισπανία, δεν νομίζω ότι μιλάμε για Ιταλία. Πολύ δύσκολο. Να κάτσουμε εδώ μια μέρα να το σκέφτομαι, δεν νομίζω ότι θα μου έρθει κάτι. Θα δώσω την αρχική μου απάντηση και ό,τι είναι. Τουλάχιστον του έκοψα το λόγο Quiz 2, θα δώσω Sheffield United. Κλειδώνουμε Sheffield. Ναι, κλειδώνουμε. Κλειδώσαμε Sheffield United. Μ' αρέσει γιατί δεν έχεις στα λόγω ακόμα και να μην τα ξέρεις, φίλε, δεν υπάρχει, δεν έχεις μαύρο. Δηλαδή λες κάτι προσεγγιστικά που οκ. Εντάξει, έχει παρόμοια χρώματα με τη Sheffield United. Ναι. Δεν είναι η Sheffield United σίγουρα προφανώς. Εγώ θα έλεγα Bohemian FC από Ιρλανδία, Ιρλανδική ομάδα. Ντάξει, αυτή μου είχε έρθει με το που το είδα, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Ούτε καν να είναι Ιρλανδική. Τσίλια, θα μου επιτρέψεις
Να του δώσω το χέρι. Εντάξει. Είναι Bohemians. Γιατί μιλάμε για Bohemians Δουβλίνου, δηλαδή τώρα εντάξει. Αν την έπαιρνε, είχε 2 πόντους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Του έκοψες 2 πόντους. 2-0, 0 στα 2 ως τώρα. Είχαμε 2 δοκάρια, θα έλεγα, στις προηγούμενες. Καλά, το προηγούμενο ήταν. Βγήκαμε τέτα τέτ και τη στείλαμε λίγο. Γεωγραφία τριάρα. Πάμε να περάσουμε μπροστά. Εμίλια, για 3 πόντους γεωγραφίας, θέλουμε να μας πεις σε ποια πόλη έγινε ο τελικός του Euro το 1992. Η Δανία το έχει πάρει. Νομίζω με Γερμανία το πήρε. Στον τελικό. Δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρω καν που έγινε. Θα πάρω βοήθεια. Ηλία Γαλανόπουλο, προπονητή Κεραυνού. Αυτό το ξέρει στάνταρ. Έλα, coach. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Έλα. Δεν σε πήρα για να μιλήσουμε για Κεραυνό, σε πήρα γιατί είμαστε στο Quizball. Για βοήθεια. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το ξέρει. Γιατί έχει υπάρξει διαβασμένο στο παρελθόν σε σχέση με αυτό. Με έχει κερδίσει. Όχι, άλλη, ναι. Όχι, είναι Euro. Είναι Euro. Α, Euro, πολύ ωραία. Euro 92, ποιο το πήρε, θυμάσαι. Euro 92 το πήρε η Δανία. Με ποιον έπεσε το τελικό. Με τη Γερμανία. Σε ποια χώρα έγινε το Euro. Στη Σουηδία. Ωραία. Τελεία. Σε ποια πόλη έγινε τώρα είναι η ερώτηση. Αν έγινε στη Σουηδία, εγώ δεν ήξερα καν. Λογικά έκανα Γκέτεμπορκ. Ο τελικός. Στοκχόλμη ή Γκέτεμπορκ θα έχει γίνει, ναι, ο τελικός. Ο τελικός έχει γίνει στο Γκέτεμπορκ και το στάδιο είναι το Ούλεβι, αν θυμάμαι καλά. Έχει, είναι τρελός κανονικός, ρε. Ωραία, δίνω απάντηση Χρήστο Γκέτεμπορκ. Κλειδωνώ. Για να δούμε λίγο. Ούλεβι του Γκέτεμπορκ. Στο Ούλεβι του. Δεν θέλω γήπεδο, Γκέτεμπορκ. Είναι κάτι το οποίο γνωρίζω ήδη. Ναι. Ενώ ότι είναι τρελός κανονικός. 3 πόντους για τον Εμίλιο. Γκέτεμπορκ, σωστό. Καλή χρήση βοήθεια και νωρίς το παιχνίδι, να ξέρεις. Και πρόσχε. Με ποιον παίζει αντίπαλο. Με το μελλοντικό σου εξτρέμ στον Κεραυνό παίζει αντίπαλο. Εντάξει. Κοσμάς Τηλιανίδης. Εντάξει, αυτά. Ευχαριστώ. Τα λέμε. Έγινε. Μετά από τόση φάπα που με έχει κεράσει, επιτέλους να μου δώσει και κάτι. Ωραία. Τσίλια, αγχώθηκες. Η αλήθεια είναι πως ναι. Εντάξει. Το θέμα είναι τώρα η επόμενη μου κίνηση. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι ταπεινή. Θα πάρω φωτο quiz 1. Φωτο quiz 1, κύριοι. Και η φωτογραφία που θα δει ο Τσίλια είναι το συγκεκριμένο στιγμιότυπο. Ναι. Και η ερώτηση που προκύπτει. Ωραία. Από ποια διοργάνωση είναι το συγκεκριμένο στιγμιότυπο. Βλέπουμε τον David Beckham να κλείει τη μοίρα του. Γιατί νομίζω έχει χάσει ένα πολύ σημαντικό πέναλτι. Κόντρα στη Σουηδία, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω λάθος. Τώρα σε ποια διοργάνωση. Η αλήθεια είναι, νομίζω, σύμφωνα με την μπάλα που βλέπω, τι είναι το Euro. Το Euro το 2004 που το πήρε η Εθνική. Λοιπόν, παιδιά, θα δώσω, θα δώσω αυτή την απάντηση. David Beckham, πέναλτι, κρίσιμο και αποκλεισμός της Εθνικής Αγγλίας, νομίζω, από τη Σουηδία στο Euro του 2004. Είναι ο David Beckham, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Είναι η Εθνική Αγγλίας, δεν με ενδιαφέρει. Ούτε αν έχασε πέναλτι με ενδιαφέρει. Η ερώτηση θα είναι σε ποια διοργάνωση. Και με τη συγκεκριμένη μπάλα. Σηκώσαμε το Euro του 4 και είμαστε στο Euro του 2004. Ναι, ισοπαλία στο respect γιατί το βρήκε, γιατί το πήγε με την μπάλα. Ναι. Είναι σε μάτς με την Πορτογαλία που την έχει στείλει στα Περιστέρια, όντως σε χαμένο πέναλτι. Πολύ καλύτερος από ό,τι περίμενα, Τσουλιά. Ποιος λείπει, τριάρες. Τριάρες, κονσεπτικές εντεκάδες. Θα κάνουμε γύρα την Ευρώπη και ταξιδεύουμε σε ευρωπαϊκά ντέρμπι. Ακούγεται γενικό, έτσι είναι. Και κάπως έτσι πάμε στο Dortmund Bayer Μονάχου 1-0. Πρωτάθλημα. Κύπελο. Πρωτάθλημα 16-17. Να λείπει παίχτη από την Dortmund. Η επιθυμία σας διαταγή. Ορίστε η Dortmund. Bayern. Είναι ο Neuer μαζί με τον Hummels, τον Boateng, τον Lam και τον Alaba στην πεντάδα της άμυνας. Τσάμπε Αλόνσο αμυντικό χαφ, Τιάγκο με κάποιον άλλον στο αυτάρια, ο Μίλερ, ο Ριμπερί και ο Λεβαντόφσκι. Ακόμα έπαιζε ο Ριμπερί. Και ο Τσάμπε Αλόνσο ακόμα έπαιζε και ο Lam ακόμα έπαιζε. Έχω μία απάντηση που μου έρχεται, αλλά δεν είμαι σίγουρος. 16-17. Μου κάνει πολύ αυτή. Γερμανός είναι αυτός που μου έρθει στο μυαλό. Θα μπορούσε να είναι, αλλά συνήθως αυτός έπαιζε στο 6 και παίζει στο 6 και όχι στο 8. Ο Κίμιχ μου έχει έρθει. Θα μ' άρεσε σαν απάντηση, είναι καλή. Το Λισό. Τι δίνεις πολύ. Μ' άρεσε, ξέρεις τι. Κίμιχ και το Λισό μου έχουν έρθει. Το Λισό μου σκάει ωραία και είναι αυτό που σου σκάει και λέτε ρε φίλε, αν είναι αυτό. Μπράβο μου, ρε φίλε. Αν δεν είναι εκείνο, ο Κίμιχ είναι. Ο Κίμιχ έπαιζε εξάρι. Ο Τολισσό είναι καλή λύση γιατί έπαιρνε παιχνίδια για την Bayern. Προσπαθώ να δω αν μου έρχεται άλλο. Επειδή είναι ακόμα ο Λαμ μέσα, ο Κίμιχ δεν παίζει δεξιμπάκ. Δεν παίρνει τη θέση από τον Λαμ. Και ίσω ήταν και αυτό ο λόγο τότε που είχε γίνει εξάρι. Αλλά πιο μετά έγινε εξάρι ο Κίμιχ. Έπαιζε μπάκ, ρε παιδιά. Και δεν θυμάμαι κιόλα κατά πόσο ήταν τόσο ενεργό τότε. Το Λισσό και ό,τι βρέξα κατεβάσει. Μ' άρεσε πολύ σαν απάντηση. Δεν θέλω να ταλαιπωρηθώ άλλο. Κλειδώσαμε το Λισσό με περίσσιο ενθουσιασμό, θα έλεγε κάποιο. Τσίλια. Είναι μια καλή απάντηση. Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ έτσι, δεν ξέρω αν ήταν τότε βέβαια. Δεν νομίζω να ήταν τόσο παλιά. Σβάινστάγκερ θα πει. Όχι. Έχει ήδη πάει MLS. Ο Κρός έχει πάει ήδη στη Ρεάλ.
Έχει πάει ήδη στη Real Cross. Εμίλιε, κρατάς τον ενθουσιασμό σου. Το λυσό. Για επόμενη ερώτηση, γιατί η σωστή απάντηση είναι ο Κίμιχ. Πω, ήταν πολύ εύκολο. Και αυτογκόλ θα λέγαμε. Δεν ξέρω αν σε παρηγορεί, ωστόσο το 50-50 ξέρεις τι θα σου έδινε. Δεν θα σου έδινε το λυσό και θα σου έδινε Βιντάλ. Και δεν ξέρω εκεί πάλι αν θα σε μπέρδευε εξίσου. Βιντάλ 100%. Θα έλεγα Βιντάλ. Ζωή στην Κρήτη πες. Ναι, πολύ ωραία. Καλύτερα από Θεσσαλονίκη. Εντάξει, η Θεσσαλονίκη αλήθεια μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά είναι, θα σου πω ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Η ζωή στη Θεσσαλονίκη με την Κρήτη, όπως επίσης πολύ κοινή ιδιοσυγκρασία και λοιπά έχουμε με τους κριτικούς, σαν άνθρωποι. Είναι πολύ της παρέας, είναι πολύ ανοιχτοί άνθρωποι και ήμουν πάρα πολύ καλά κάτω. Φάει καλύτερο που έχει. Κάτω, σαν το φαγητό στην Κρήτη δεν υπάρχει. Μου έκανε πριν mirroring, γι' αυτό ήρθε η στιγμή να το κάνω εγώ, ποιος λείπει. Κοσμά, φεύγουμε από τη Γερμανία. Και πηγαίνουμε λίγο πιο κάτω και λίγο πιο ανατολικά. Παρκάρεις Ιταλία, σεζόν 2017-2018, Juventus-Napoli. Η Νάπολη πήρε το διπλό και πες μου ποια εντεκάδα θέλεις. Θα πω Juventus. Πάρε την Νάπολη. Κάτω από την εστία Αρένα, αριστερό μπακ Μάριο Ρούι, δύο κεντρική αμυντική Κουλιμπαλή Αλβιόλ, δεξί μπακ Χισάι. Στο κέντρο Ζορζίνιο και μπροστά του Χάμσικ και Άλαν. Δεξί εξτρέμ Καγιοχών, αριστερά Ινσίνια και μπροστά ερωτηματικό. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχει φύγει και έχει πάει στη Juventus ο Higuaín και αν έχει γίνει αυτό, τότε ίσως μπροστά είναι ή ο Μίλικ ή ο Μέρτενς. Ένας Μέρτενς που νομίζω όταν έφυγε ο Higuaín είχε κάνει τη χρονιά της ζωής του, αλλά λόγω της μνήμης μου δεν θυμάμαι ημερομηνίες καθόλου. Ο Higuaín πόσα χρόνια έπαιξε στη Juventus? 3, 4. Τότε θα μιλάγαμε για το 18-19. Πιο πριν λοιπόν ήταν στην Νάπολη. Και όταν πήγε στη Γιούβε είχε γίνει χαμός. Γενικότερα με την εθνική, ναι. Πολυμέτριος. Παρ' όλα αυτά μου αρέσει σαν απάντηση. Αν δεν είναι αυτό, σαν ο Μέρτενς. Γιατί συνυπήρξαν κιόλας, νομίζω. Ο Μίλικ δεν νομίζω να είναι. Θα δώσω Γκοζάλο Γκουάιν και ας πάω κουβά με αυτόν. Δηλαδή... Επιλέγεις να πεθάνεις με Γκουάιν. Ναι, κλειδώνω. Κλειδώσαμε την απάντηση. Επέλεξες. Αν πεθάνεις, να πεθάνεις με Γκονζάλο. Πάει, πέθανα. Και η αλήθεια είναι ότι πεθαίνεις σε αυτή την ερώτηση, Κοσμά. Μέρτενς. Και είναι ο Μέρτενς. Έπαθε το ίδιο με εμένα. Το μάτς είναι πολύ ωραίο. Το θέμα είναι ότι σε όλες τις ερωτήσεις το γυροφέρνουμε. Δηλαδή δεν έχουμε μεγάλο ποσοστό σωστών απαντήσεων, πολύ χαμηλό το σκορ. Αλλά ρε παιδί μου, τι να, εγώ έχω κάνει μία στις τέσσερις, η οποία είναι με βοήθεια. Σε όλες τις άλλες είμαι στο μετέχμιο. Το θέμα είναι τώρα στρατηγικά, το μάτς πάει πολύ περίεργα, παιδιά. Με τι θα κλείσουμε τον πρώτο γύρο? Πάντως να σου πω, είπαμε, δεν έχεις σταυρώσει σωστή ερώτηση, δεν ξέρω αν σε βοηθάει αυτό. Δηλαδή πάρε κανέναν άσο να. Το σκέφτηκα για τον άσο, γιατί έχω παρατηρήσει τα τελευταία παιχνίδια που παίρνω άσο, μου έχει βγει πάρα πολύ σαν στρατηγική. Γεωγραφία διάρρη. Γεωγραφία 2. Πολύ μου αρέσουν αυτές οι ερωτήσεις. Και για δύο από τις γεωγραφία θέλουμε να μας πεις πόσες ομάδες από την Πελοπόννησο έχουν αγωνιστεί στην Α Εθνική. Slash Super League. Δηλαδή μιλάμε από το 59 και έπειτα. Πολύ δύσκολο. Έχουμε τις προφανείς απαντήσεις. Παναχαϊκή, Αστέρας Τρίπολης, Πανιλιακός, Καλαμάτα έχει παίξει, πρέπει να έχει παίξει. Καλαμάτα. Στην Πελοπόννησο τι άλλο έχουμε? Στην Πάτρα δεν πρέπει να έχει παίξει άλλη όμως. Τρίπολη, Παναρκαδικός, έχει παίξει. Θα πω τώρα στο όχι. Τέσσερις έχω στο μυαλό μου, αυτές τις τέσσερις. Και δεν ξέρω αν θα πήγαινε για πέμπτη, γιατί μιλάμε τώρα το 59 που μπορεί να είναι πάρα πολλές ομάδες. Θεωρώ και απίθανο να μην είναι άλλη ομάδα δηλαδή τόσα χρόνια. Να είναι μόνο αυτές τις τέσσερις. Και ξαναλέω: Παναχαϊκή, Τρίπολη, Καλαμάτα, Πανιλιακός, Ηλία. Πάμε και σε μία πέμπτη, ρε φίλε. Ένας παραγραφικός, κάτι δεν θα έχει παίξει. Συνήθως πάντα σε αυτό, αντί να πάνε πέντε, θα είναι έξι π.χ. Αυτό το λάθος κάνω πάντα. Αλλά τότε μου κάθεται και άλλη. Πρέπει να σκεφτώ μια πόλη να χάνω κάτι, ας πούμε, σε πόλεις. Πέντε. Τέσσερις αυτές που σκέφτηκα, συν μία που. Ακολουθείς το pattern του συν ένα που λέμε. Ακολουθώ το συν ένα, ναι. Ότι κάτι ξεχνάω. Κλειδώσαμε πέντε. Κοσμά. Καταρχήν δεν το ξέρω. Η Καλαμάτα θεωρώ πως, όπως είπες και εσύ, έπαιξε. Ο Παναρκαδικός, από ό,τι θυμάμαι, ναι, μένει στην Τρίπολη, είναι η μεγαλύτερη ομάδα, αλλά δεν έχει παίξει στην πρώτη εθνική. Ξεχνάς τη Σπάρτη, αλλά δεν πρέπει να έχει παίξει. Δεν ξέρω αν ξεχνάω κάτι άλλο. Παναυπλιακός. Όχι. Για πάμε. Θα θέσω ρητορικά ερωτήματα. Ο Πανεγιάλιος έχει παίξει. Ο Πανεγιάλιος έχει παίξει. Ο Πανκορινθιακός έχει παίξει. Κόρινθος έχει παίξει όμως. Η Κόρινθος μπορεί να έχει παίξει. Πάμε στο σύνδιο. Εντάξει, είναι πολύ. Δεν μπορούσα να. Μπορεί να μην έχει παίξει κάποια από αυτές που είπες όμως. Έχουν παίξει όλες. Η τακτική του είναι ένα, παιδιά, στέλνει τον Εμίλιο στον κουβά. Εξί.
Ο Πανηγιάλιος είναι σωστή απάντηση. Ο Πανκορινθιακός είναι σωστή απάντηση. Είναι και η Κόρινθος σωστή απάντηση. Δεν μου έρθει Κόρινθος. Οπότε ήθελε pattern συν 3. 7, όχι, δεν θα το. Δεν θα έβρισκα. Να σου πω κάτι. Και να μου ερχόταν η πόλη της Κορίνθου, να μου ερχόταν την ανέφερα, δεν θα έλεγα Πανκορινθ. Θα έλεγα Κόρινθο, δεν θα έλεγα τέτοιο. Πανηγιάλιος, οκ. Okay. Και φυσικά οι ομάδες που είπες, Πανηλιακός, Καλαμάτα, Παναχαϊκή. Και Αστέρας. Ναι, ναι, ναι. Είμαστε στα μισά. Το σκορ είναι 3-3, είναι πολύ χαμηλό. Παρ' όλα αυτά δεν αισθάνομαι ότι είναι ένα κακό επεισόδιο. Πρώτον και δεύτερον, έχω πάρει απαντήσεις μόνο από μια βοήθεια. Από κότσου, Γαλανόπουλο. Ισχύει σε πολύ κακή μέρα. Και δεν γίνεται σε αυτή τόσο κακή σου μέρα να μην σε κερδίσω. Πώς προχωράς τώρα, είσαι στα μισά. Θες μας λίγο το σκεπτικό. Θα σου πω, νομίζω ότι πρέπει να τον αγχώσω. Δεν πρέπει να πάρω άσο. Πρέπει να πάρω ήδη άρα ή τριάρα. Φοβάμαι πολύ την ιστορία. Και τον gossip και τα top. Τα top γενικά είναι δύσκολα. Θα πάω με το 5, top 5. Θέλουμε να μας πεις τις 5 ακριβότερες μεταγραφές στην ιστορία της Bayern Μονάχου. Ωραία. Λοιπόν, λογικά θα πάμε τώρα στα τελευταία χρόνια που έχουν ανέβει και τα ποσά. Θεωρώ ότι για τον Ουπαμεκανό ξοδεύτηκαν πολλά λεφτά. Για τον Ντελίχτ δεν ξέρω πόσα δώσανε, νομίζω κοντά στα 50 εκατομμύρια. Τον Γκνάμπρι το πήραν φτηνά. Επίσης και το Γάλλο που από την Παρίσι Σεν-Ζερμέν για τη Γιουβέντους, πώς το λένε τώρα, μου διαφεύγει το όνομά του. Να σου θυμίσω ότι έχεις το δικαίωμα μίας λάθος απάντησης, ένα μαξιλαράκι, και το δικαίωμα φυσικά να σταματήσεις τις 4 σωστές απαντήσεις, έτσι. Μπροστά. Λεβαντόφσκι τόσα χρόνια. Σεντερφόρ δεν πήραν. Το Λέβα πόσο τον πήραν όμως από την Dortmund. Εντάξει, πολύ δύσκολη ερώτηση. Θα δώσω Ουπαμεκανό, θα κλειδώσω. Κλειδώνουμε Ουπαμεκανό. 1,42 εκατομμύρια. Ωριακά. Θέση στη λίστα νούμερο 4, κύριε. Σωστή απάντηση. Ομάδες αυτού του επίπεδου. 40... Που το νούμερο 4 είναι μόνο 42 εκατομμύρια. Και αυτό νομίζω την κάνει πιο δύσκολη. Ισχύει. Ο Λιρόι Σανέ. Manchester City. Θα κλειδώσω. Σε βλέπω σίγουρο. Είναι top 3. Κλειδώνουμε Σανέ λοιπόν. Ναι, ναι, ναι. Κλειδώσαμε Σανέ. Είναι στη θέση νούμερο 3 με 49 εκατομμύρια. Εντάξει, νομίζω πρέπει να δώσω Λεβαντόφσκι. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ παλιά. Την άλλη είναι τώρα Ματίας Ντελίχτ, ο οποίος έχει από μόνος του μεγάλη χρηματιστηριακή αξία. Θα δώσω καταρχήν Ματίας Ντελίχτ. Θα κλειδώσω. Κλειδώσαμε Ντελίχτ. Το ένα νομίζω βρήκε. Νομίζω. Τον σκέφτηκες νωρίς, τον ανέφερες νωρίς. Και τα εκατομμύρια της μεταγραφής του δεν τον τοποθετούν στη θέση νούμερο 1, αλλά στη θέση νούμερο 2. Σωστή απάντηση. 67 εκατομμύρια. 67 εκατομμύρια. Άρα κάποιος έχει 70 και πάνω. Ο Σάντσες, επίσης, από την Paris Saint-Germain, τον είχαν αγοράσει ακριβά. Και δεν τους βγήκε καθόλου. Μπενφίκα. Συγγνώμη. Κάποιον έχω. Λοιπόν, θα πάρω τηλέφωνο το μάνατζερ μου. Στη Γερμανία ζει, δεν γίνεται να μην το ξέρει. Και με μεταγραφές ρε φίλε, αν δεν ξέρει. Ναι, άμα δεν ξέρει, αυτός ποιος δεν ξέρει. Άντε, θα σε έστελα κι εγώ σε λίγο, για πες. Έλα, Λεφ, να σου πω γρήγορα. Θέλουμε top 5 ακριβότερες μεταγραφές της Bayern Μονάχου. Ακριβώς, δεν ξέρω. Άσταστα, λοιπόν, έχω δώσει De Ligt, ο οποίος είναι στο νούμερο 2. Έχω δώσει Σανέ. Περίμενα να σου πω, έχω δώσει Σανέ, ο οποίος είναι ο νούμερο 3 και νούμερο 4. Ουπαμεκανό. Μία καλή απάντηση που μου έδωσε είναι ο Μανέ, αλλά νομίζω πήγε ελεύθερος. Κι εγώ έτσι νομίζω. Ωραία. Θέλω να σου πω, ο Σαλιάμιτσιτς. Ναι. Με πόσα πήγε, θυμάσαι. Πολύ παλιά τώρα λες, ρε. Το Γάλλο, τον γρήγορο που. Όχι, τον Γάλλο, τον γρήγορο που ήταν στην Παρίσι Σερμέ ξεκίνησε και τον πήγε στη Γιουβέντους και μετά τον πήρε η Μπάγερν με πολλούς τραυματισμούς. Εθνική Γαλλία. Πολύ γρήγορο. Γάλλος με πολλούς τραυματισμούς. Άμα δεν με αφήσει, δεν ξέρω. Αυτή είναι. Το πιο άσχετο πήρες. Συγγνώμη, δεν είσαι μάνατζερ. Μάνατζερ για τους παίκτες. Όχι για τους άσχετους. Α, ξέρεις ποιον είχε. Έναν Πορτογάλο με ράστα μαλλιά. Ναι, το Σάντσες. Το Σάντσες. Ωραία, θα τον κλειδώσουμε. Περίμενε. Κλειδώνω Σάντσες για αρχή. Αν είναι νούμερο 5. Κλειδώνουμε Ρενάτο Σάντσες. Ρενάτο Σάντσες, ναι. Κλειδώσαμε Ρενάτο Σάντσες. Είναι. Ο οποίος βρίσκεται στη θέση νούμερο 11 της σχετικής λίστας. Με πόσα. Με 35 εκατομμύρια. 35 εκατομμύρια. Όχι. Φαντάσου. Τώρα ψάχνουμε μία απάντηση και σταματάω. Το οχτάρι που τον πήραν από τη Σάλκε, τον Γκορέτσκα. Τον Γκορέτσκα, ναι, δεν παίζει. Εγώ λέω να δώσουμε Λεβαντόφσκι και να πεθάνουμε αυτόνα. Να πω thanks, να δω όμως εγώ thanks. Τώρα για το πως κάτι. Τώρα που θα κλείσουμε, πες δες ό,τι θες, ναι. Με υποχρέωση. Με υποχρέωση. Με υποχρέωση. Άσε μας, ρε Ελευθερία. Έλα. Φιλιά. Περίμενε. Τι.
Όχι, δεν είναι αυτός, Ισπανός είναι. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Ένας Ισπανός είναι, αλλά έχει τον... Ισπανικό. Α, Τέο Ερναντέθ. Ναι, αυτός. Γάλλος είναι αυτός. Τέο είναι στη Μίλαν. Ο άλλος, ο αδερφός του. Από την Ατλέτικο Μαδρίτης που τον πήρανε. Αλλά αυτός, Ισπανός δεν είναι αυτός, ρε. Ναι, είναι ναι. Γάλλος είναι. Γάλλος είναι. Καλή απάντηση αυτή. Από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Αλλά δεν το πιστεύω. Βιτάλ, Λέβα. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Ας πεθάνω με Λέβα. Έλα, πάμε. Λεβαντόφσκι. Κλειδώνουμε Λεβαντόφσκι. Ναι. Κλειδώσαμε. Λεβαντόφσκι, λοιπόν, δεν είναι στη λίστα μου. Χάνεις την ερώτηση. Πες μου λίγο, σε παρακαλώ, τον Γάλλο. Ο Κομάν είναι ο Γάλλος. Kingsley Coman. Ο Κομάν είναι αυτός που αναφέρεις τόση ώρα και αν τον έλεγες, θα έχανες πάλι την ερώτηση. Το νούμερο ένα είναι ο παίκτης που ανέφερες, Κοσμά, που τον πήραν από την Ατλέτικο και μιλάμε για τον Ερνάντες, Λούκας Ερνάντες, center back. Τι λέτε, ρε. 180.000. Τι λέτε, ρε. Και στη θέση νούμερο 5, νομίζω τον παίκτη αυτόν θα το θυμόμαστε σήμερα, σε κέρασε πολύ ενθουσιασμό. Ο Τολισσό. Είναι ο Τολισσό. 45, κοντά στα 45 εκατομμύρια. Δύσκολο. Τώρα, θα σου πω τι θα έκανα. Έχω σκεφτεί εδώ και πάρα πολύ ώρα πώς θα παίξω. Θα έπαιρνα ούτως ή άλλως το top 5. Αν το έβρισκες, θα το έπαιρνα με διπλασιασμό, αν έπαιρνες πόντους. Τώρα θα πάρω το top 5, χωρίς. Και να πάρω και κάνα πόντο μόνος μου, έτσι. Τι έχει γίνει σήμερα. Για τρεις πόντους, για πιθανούς τρεις πόντους. Ή και δύο, θέλουμε να μας πεις τους ποδοσφαιριστές με τις περισσότερες assist μέσα στον 21ο αιώνα. Παρένθεση. Ομάδες top 5 πρωταθλημάτων, όλες οι διοργανώσεις και οι εθνικές ομάδες. Καλά. Φάμπρεγκας, πάμε. Σέσκ, κλειδωνώ. Σέσκ Φάμπρεγκας. Και χάνουμε το μαξιλαράκι μας. Ωραία, λοιπόν, από τη στιγμή που δεν είναι ο Φάμπρεγκας, η ερώτηση είναι δύσκολη. Θα πρέπει να πάω από πρωταθλήματα και κάποιους παίκτες που μου έρχονται. Στην Premier League είναι κάποιες προφανείς απαντήσεις. Είναι ο De Bruyne, που είναι πρόσφατος, είναι ο Rooney, είναι ο Giggs. Αυτές είναι προφανείς. Από άλλα πρωταθλήματα τώρα. Και είναι, πάει πολύ δύσκολο μετά. Είναι τεράστιο το εύρος. Είναι ο Μέση. Μέση. Τι κάνω, έλα, Μέση. Μέση Ρονάλντο, έλα, πάμε αυτή. Μέση πρώτος. Α, καλά, εντάξει. Ναι. Αυτό μου τζώνεται ο Μαυρογιαλούρος. Λιονέλ Μέση. 390, θέση νούμερο 1. Ο Ρονάλντο τώρα, ο οποίος έχει περισσότερη συμμετοχή στα γκολ, αλλά ότι θα είναι μεγάλη παίχτη, θα είναι σίγουρα μεγάλη παίχτη. Εντάξει. Έχω συμβιβαστεί μέσα μου ότι δεν θα. Δηλαδή, αν σε όλες τις άλλες, επειδή μου έλεγα ότι είμαι δοκάρι και έξω. Τώρα είμαστε στα περιστέρια θα φύγει η μπάλα. Είναι πολύ δύσκολη ερώτηση. Παρότι αυτά τα νόματα που θα ακουστούν είναι. Πάμε λίγο να πάρουμε ένα πρωταθλήματα. Είπαμε το Μέση, είναι υποψήφιος φυσικά ο Ρονάλντο. Από τους τωρινούς του Ζιράλ δεν νομίζω να είναι κάποιος. Μόντριτς, Κρός, ας πούμε αυτούς. Μ' αρέσει ο Ρούνι σαν απάντηση πολύ. Από Αγγλία. Τσάβι, Νιέστα. Τσάβι. Ας πέσω με Τσάβι. Ας πέσω αυτή την ερώτηση με Τσάβι. Δεν πειράζει. Πάμε Τσάβι. Είναι εμφανές ότι με Ρονάλντο δεν πας να πεθάνεις. Συμμετοχή στα γκολ έχει κυρίως σαν σκόρερ. Όσα δημιουργό. Μπορεί κάλλιστα να είναι. Κάλλιστα θα είναι. Ο Τσάβι τον προτιμώ να τον δώσω αυτή την ερώτηση. Μακάρι να πέσει με τον Τσάβι αυτό. Μακάρι να πέσει λοιπόν. Έπεσε ο Εμίλιος, έπεσε με τον Τσάβι. Λάθος απάντηση και χάνει την ερώτηση. Ωραία, θα δίνα τα επόμενα. Κατά σειρά θα δίνα Ινιέστα, Κριστιάνο Ρονάλντο, Ρούνι. Αυτούς τους τρεις. Από τους τρεις. Κριστιάνο. Θα σε κρατούσε στην ερώτηση ο Κριστιάνο Ρονάλντο με 260 assist και στη θέση νούμερο 3. De Bruyne. De Bruyne. Θα πέθαινε. Giggs. Giggs, θα πέθαινες. Πάμε, δώστε το, δεν υπάρχει. Thomas Müller, κύριε. 295 assist, θέση νούμερο 2. Στη θέση νούμερο 4, ο άψογος χειριστής της μπάλας, Mesut Özil. Και στη θέση νούμερο 5, ο Άγχελ Ντι Μαρία, κύριε. Δεν υπήρχε περίπτωση. Ίσως από τα πιο δύσκολα top 5 που έχουμε. Ξεκάθαρα. Μπορεί να μας κράζουνε, αλλά... Εντάξει, νομίζω ότι είναι από τα πιο δύσκολα κουίσμπολ που έχω. Τι νόμιζες, Κοσμά, ότι θα έρθεις εδώ και θα σε χαϊδεύουμε. Η ιστορία είμαι πολύ δύσκολο. Gossip είναι ανάλογα τι ερώτηση θα πέσει. Fast question είναι πολύ random, οπότε δεν ξέρω. Να πάω ιστορία. Θα πάω ιστορία τριάρα, για να μην του δώσω το δικαίωμα να παίξει τρία. Και θα κρατήσω διπλασιασμό για τη συνέχεια. Για τρεις πόντους ιστορίας και ευρύ προβάδισμα, θέλουμε να μας πεις. Με ποια ομάδα έκανε τον ντεμπούτο του ως πρώτος προπονητής ο Ζωσέ Μουρίνιο. Το προφανές τώρα είναι Πόρτο. Ως πρώτος προπονητής. Δεν νομίζω να είναι Πόρτο. Υπήρξε βοηθός, αν δεν κάνω λάθος, του Φαχάλ στην Μπαρτσελώνα. Να είναι κάποια άλλη πορτογαλική ίσως. Νομίζω ήρθε η ώρα να πάρω το 50-50. Λοιπόν, διεκδικείς έναν πόντο και οι πιθανές απαντήσεις είναι Α, Μπενφίκα, Β, Λεϊρία. Δεν πιστεύω ότι είναι Μπενφίκα. Χωρίς να το ξέρω, εντάξει, τώρα θα πάω στην τύχη τελείως. Δεν θεωρώ ότι είναι Μπενφίκα.
Αν έχει ξεκινήσει, θα έχει ξεκινήσει λίγο από πιο χαμηλές ομάδες. Θέλω να πιστεύω ότι είναι η Λεϊρία. Μπορεί να μην την ξέρω καν, αλλά θα δώσω αυτή. Κλειδώνουμε Λεϊρία. Μάλιστα. Β' Λεϊρία λοιπόν. Κλειδώσαμε. M. Είναι σωστό, δεν το ξέρα, αλλά νομίζω ότι είναι σωστό. Ο Ζωσέ Μουρίνιο, ο Special One, ήταν βοηθός του Χάινκες στην Μπενφίκα. Όταν απολύθηκε ο Χάινκες. Τι λέτε, ρε. Ανέλαβε την ομάδα για 11 παιχνίδια ως πρώτος προπονητής. Η απάντηση είναι λάθος και το 3-3 παραμένει στο quiz board. Τι λέτε, ρε. Εντάξει, ρε. Πολύ δύσκολο. Ωραία, το παιχνίδι είναι στρατηγική μέχρι τέλους, γιατί έχουν μείνει μόνο άση και διάρκεια. Και πρέπει να πάρω διάρκεια. Χωρίς τη βοήθεια. Gossip διάρκεια. Θα κάνω μία ερώτηση πριν πω την ερώτηση. Φέτος είδαμε Eurovision. Πολύ λίγο. Πάει κάπου το μυαλό σου και χαμογελάς. Όχι. Α, ναι, νομίζω ότι ξέρω τι θα πεις. Όχι. Εγώ δεν ξέρω καν, φαντάσου. Πάμε. Εμίλιε, θέλουμε να μας πεις ποιος πρώην ποδοσφαιριστής της Liverpool ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της χώρας του στη Eurovision 2023. Το κουτσομπολιό θα μας δώσει νίκη σε αυτή την κακή μέρα στο Quizball. Είναι ο Κλάβαν. Ο στόπερ Εστονός βγήκε για την Εστονία και επειδή ο διαγωνισμός γινόταν στο Liverpool, σου λέει τι θα βάλουμε ταιριαστό να δώσει πόντους από Εστονία, ένας παίκτης που έχει παίξει στη Liverpool. Ράγναρ Κλάβαν. Κακή μέρα δεν λες για τη βροχή, φαντάζομαι. Εδώ θα πρέπει να πάρω τετράποδο και να το λήξω με Κλάβαν τώρα Εστονό και να έχω νικήσει Quizball με Κλάβαν και βοήθεια. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι σωστή απάντηση. 5-3 στο Quizball με Κλάβαν. Λοιπόν, είμαστε 2 πόντους πίσω. Θεωρώ ότι το διπλασιασμό πρέπει να τον πάρω σε επί 2. Την άλλη σκέφτομαι πώς πάω safe και εδώ μετά τι θα κάνει ο Εμίλιος. Και βασικά αυτό θα κάνω, θα πάρω photo quiz επί 1, να μειώσω και βλέπουμε. Photo quiz. Okay. Με τι βλέπουμε. Ένα ποδοσφαιριστή, ο οποίος, βασικά το Μπρούνο Φερνάντες, να παρουσιάζεται από μια ομάδα, την οποία δεν τη γνωρίζω. Μην με ρωτήσει ποια είναι η ομάδα. Η ερώτηση που προκύπτει είναι ποιος είναι ο παίκτης στη φωτογραφία που απεικονίζεται το 2012. Εντάξει, νομίζω είναι ξεκάθαρο. Παρ' όλα αυτά όμως, εγώ έχει τύχει να παίξω για αντίπαλη, Under 21, με τις εθνικές. Οπότε τον είχα δει και λίγο πιο μικρό, άρα. Ναι. Οπότε τι να λάβω ως απάντηση. Μπρούνο Φερνάντες. Κλειδώνω. Κλειδώνουμε Μπρούνο Φερνάντες και 5-4 στο Quizball. Σε ένα γύρισμα που έχει περάσει από 1000 μίλια, με 3 παύσεις λόγω βροχής και ακόμα να βρεχόμαστε ελαφριά. Έχω ακόμα το 50-50 για το διπλασιασμό. Περίμενε λίγο. Το σκορ είναι 5-4. Έστω ότι παίρνω τη διάρα και τη χάνω. Και παίρνει 4 πόντους. Με ζόρικα μετά. Όποιος βρει τη διάρα με διπλασιασμό είναι ο νικητής. Αυτή είναι η φάση. Αν τη βρούμε και δύο, είμαι εγώ γιατί είμαι ένα από το πάνω αυτή τη στιγμή. Ή τουλάχιστον θα έχω το προβάδισμα έτσι. Αν πάρω όμως διπλασιασμό σε άσο, πάω στο συν 3 και μετά πρέπει αναγκαστικά να παίξω το διάρι του εκεί. Και αυτό είναι πολύ ωραία στρατηγική. Που δεν την έχουμε ξαναδεί. Και αυτό θα κάνω. Θα πάρω την γεωγραφία άσο, είναι θεωρητικά ο πιο βατός άσος για εμένα. Θα πάρω τον διπλασιασμό, άρα πάω για δίποντο. Πάω να ανεβάσω την διαφορά στο συν 3. Θα κληθείς να παίξεις διπλασιασμό σε διάρα. Ακόμα και αν το βρεις, εγώ θα έχω μια διάρα για να σε προσπεράσω. Λοιπόν, μετά από εξισώσεις και γραμμικά συστήματα εκεί περίεργα, κατέληξες σε τακτική πρωτόγνωρη. Εμίλιε, θέλουμε να μας πεις ποια είναι η μοναδική χώρα της Νότιας Αμερικής που έχει διοργανώσει παγκόσμιο κύπελο, αλλά δεν το έχει κερδίσει ποτέ. Νομίζω το έχω. Ηρεμό. Είναι πολύ κρίσιμη απάντηση. Προφανώς απορρίπτουμε Βραζιλία, Αργεντινή και Ουρουγουάη, που όλες το έχουν διοργανώσει, όλες το έχουν κατακτήσει. Και μένει το Μεξικό, είναι Βόρεια Αμερική. Και έχουμε και λέμε Παραγουάη, Κολομβία, Εκουαδόρ, Περού. Και η απάντηση που θα δώσω είναι Χιλή. Νομίζω ότι αυτό είναι. Νομίζω. Κλειδώνεις Τσίλε. Κλειδώνεις Τσίλε. Και εγώ αυτή θα ήθελα. Και το πρώτο στάδιο της στρατηγικής σου ολοκληρώνεται ορθά. 2 πόντοι για τον Εμίλιο. 7-4. Ήδη όλα ανοιχτά είναι τα σενάρια. Είναι όλα ανοιχτά, ναι. Αλλά νομίζω ήρθε η ώρα να ρισκάρω. Και θα ρισκάρω γιατί πάω fans question, διάρα, με διπλασιασμό και ευελπιστώ να είμαι τυχερός να είναι μια βατή ερώτηση. Λοιπόν, Τσίλια, για 4 πόντους και για επιστροφή στο μάτς για τα καλά. Ο Μάριος από τον Κορυδαλό σε ρωτάει ποιος ήταν ο πρώτος σκόρερ στο Μουντιάλ του 2006. Μουντιάλ 2006. Πρώτος σκόρερ. Καταρχήν πρέπει να θυμηθούμε ποιος το πήρε. Ήταν το 2004 που το πήραμε εμείς και πήγε το 6. Πιστεύω ότι το πήρε η Γαλλία ή η Γερμανία. Που σημαίνει ότι αν το πήρε η Γαλλία, μπροστά έπαιζε Τρεζαγιέ, Τιερί Ανρί. Τελικά, αν το πήρε η Γερμανία, Μίροσλαβ Κλόζε. Δυστυχώς για μένα έχασα μάλλον. Εκτέθηκαν επανόρθωτα. Ποιος άλλος μπορεί να είναι. Η Αγγλία αποκλείεται. Η Ισπανία ακόμα δεν είχε ξεκινήσει. Θα δώσω Μίροσλαβ Κλόζε. Κλειδώνουμε Μίροσλαβ Κλόζε. Να. Κλειδώσαμε Μίροσλαβ Κλόζε. Κοσμά, να σου πω κάτι, ρε φίλε. Ναι. Χαίρομαι γιατί η τύχη, να ξέρεις, ευνοεί αυτούς που παίρνουν τα ρίσκα.
Και ανεξαρτήτως ποιος πήρε το Μουντιάλ το 6, ο Κλόζε έβγαζε μάτια και είναι η σωστή απάντηση. Χιτσκοκικό βενάλε. Χιτσκοκικό βενάλε. Να σου πω κάτι, είναι όνειρο, το είδε το όνειρο. Μύροσλαβο τιμωρός. Η αλήθεια είναι ότι είμαι αρκετά στενοχωρημένος γιατί δεν πήγα. Γιατί η στρατηγική μου εν τέλει δεν με δικαιώνει. Γιατί πιστεύω ότι fans question θα είναι κάτι δύσκολο. Εντάξει, είναι μονόδρομος το τι πρέπει να κάνω. 8-7 ο Τσίλια. Εγώ αυτό που οφείλω να κάνω τώρα είναι να πάρω την ιστορία Διάρα. Στα καλά νέα, το έχω 50-50. Όλα μπορούν να γίνουν και πάλι και ισοπαλία είναι μες στο παιχνίδι. Λοιπόν, Εμίλιε, θέλουμε να μας πεις για 2 πόντους ιστορίας ποιος είναι ο γυρεότερος τερματοφύλακας που κατέκτησε το Champions League. Λοιπόν. Με συγχωρείτε, αλλά θα πάμε τώρα να πάρουμε ένα τα Champions League και τις ομάδες που το πήραν. Έχω ήδη 2 ονόματα στο μυαλό μου, αλλά πρέπει να αποκλείσω τους υπόλοιπους. Ο Κασίγιας δεν πρέπει να είναι, που ήταν το 14, γιατί ο Κασίγιας γενικά νωρίς έφυγε από τη Ρεάλ. Ο Ter Stegen δεν είναι, ο Μπουφόν δεν πήρε ποτέ. Και πάμε τώρα. Το 12 ο Τσέχ. Είναι ένας από τους 2 που σκέφτηκα. Το 11 το παίρνει με Βίκτορ Βαλντές, το 10 το παίρνει Ίντερ με Ζούλιο Σέζαρ. Το 9 το παίρνει Μπαρτσελούνα με Βαλντές. Το 8 το παίρνει United με τον δεύτερο που έχω στην επιλογή μου. Τον Φαντερσάρ, που είναι ο πρώτος που σκέφτηκα. Το 7 το παίρνει Μίλαν με τον Ντίντα. Το 6 το παίρνει η Μπαρτσελώνα. Δεν θυμάμαι αν παίζει να έχει πακόμα το Βαλντές. Το 5 το παίρνει Λίβερπουλ με τον Ντούντεκ, δεν είναι. Το 4 το παίρνει Πόρτο με τον Βίτορ Μπάια. Το 3 το παίρνει Μίλαν με τον Ντίντα στα μικρά του. Το 2 το παίρνει Ρεάλ με Κασίγια στα πρώτα του. Μάλλον. Μετά, αν πάμε πριν το 2000, φεύγει. Φαντερσάρ, Τσεχ, Ντίντα. Αυτή. Αν είναι πιο πριν από το 2000, καλώς να χάσω την ερώτηση. Πιο πιθανόν από τους 3 έχω το Φαντερσάρ, ο οποίος έχει παίξει τελικό μέχρι και το 95 στον Άγιαξ. 37 ήταν. Ο Τσέχ ήταν μεγαλύτερος από 37. Στα τελευταία του ήταν και αυτός, ρε φίλε. Αλλά έπαιξε και μετά, έπαιξε και Άρσεναλ μετά. Φαντερσάρ ή Ντίντα είναι το δίλημα. Το 50-50 μπορεί να μου δώσει ο Φαντερσάρ ή Ντίντα. Οπότε πρέπει να ρισκάρουμε. Και πρέπει να είναι αυτός. Από το 2000 και μετά. Έντβιν Φαντερσάρ. Κλειδώνω. Κλειδώσαμε Φαντερσάρ. Η σωστή απάντηση είναι ο Έντβιν Φαντερσάρ. Και περνάει μπροστά. Ωραία. Ξανά ο Εμίλιος. Του βγάζει το καπέλο. Η ιστορία, όπως απέδειξα, δεν είναι πολύ καλός. Άλλο που βρήκα τον Γκλόζε. Γκος είπε επίσης, ξέρω ότι δεν είμαι καλός. Αλλά πάω ιστορία. Λοιπόν, Τσίλια, για την ισοπαλία. Και ένα πόντο ιστορίας, ποια ελληνική ομάδα έχει παρατσούκλι η Βασίλισσα του Βορρά. Η Βασίλισσα του Βορρά. Μάλιστα. Δεν το ξέρω. Τη Θεσσαλονίκη. Δεν έχουμε Βασίλισσα του Βορρά. Ο Άγιαξ της Ηπείρου είναι ο Πας Γιάννενα. Προς Κομωτινή, Ξάνθη, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη. Η Καβάλα θα μπορούσε να είναι. Είμαι ανάμεσα στην Καβάλα και στην Ξάνθη. Κάτι άλλο σε... Αμάν, τα μέρη μου ξέχασα. Είναι και η Καστοριά. Τι γίνεται να είμαι από την Καστοριά και να μην το ξέρω. Τι να σου πω, δεν το γνωρίζω. Θα μπορούσε να είναι η Καστοριά. Θεωρώ ότι είναι μία από τις 3. Καβάλα, Ξάνθη, Καστοριά. Έλα, θα πάμε τα μέρη μου. Για να δω στην Καστοριά. Κλειδώσαμε Καστοριά. Άρα, χαίρεται, Μίλος. Έφτασε στα όρια, μέσα στα όρια. Χάσαμε. Ανακοινώνω ότι έχουμε νικητή στο Quizball. Κρίμα. Και είναι ο Εμίλιος. Δεν ήταν καθόλου μέσα στην εσάς την ερώτηση. Ναι. Να ξέρεις. Δεν είναι καμία από αυτές. Η Βασίλισσα του Βορρά. Είναι. Είναι στην Ημαθία, είναι η Βέρεια. Η Βέρεια. Καλά ήτανε, καλά κράτησε το όνειρο. Εντάξει. Πέστα. 9-8. Πέστα, εντάξει. 9-8. Ωραία. Ήταν πολύ ιδιαίτερο το παιχνίδι στην εξέλιξη του. Ωραία. Εντάξει, και πολύ ιδιαίτερο το γύρισμα του. Το κόψαμε 3 φορές ουσιαστικά λόγω βροχής και τώρα καταλήγουμε να έχουμε ήλιο. Οι ερωτήσεις ήταν αρκετά πιο δύσκολες από ό,τι το περίμενα. Συμφωνώ. Και να σου πω, ξέρεις τι έχει κάνει τη διαφορά. Τηλέφωνο βοήθεια. Σίγουρα, σίγουρα. Μου έδωσε 3 πόντους σε δύσκολο κουίζ σήμερα. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Αλλά μ' άρεσε ότι το έπαιξε στρατηγικά, ρε φίλε. Ήρθες διαβασμένος, πώς να το πω. Το πάλεψες. Θέλουμε άλλη μια ερώτηση να παίξουμε. Ωραία, γιατί αν την έβριξε, θα έπαιζα γκόσιπ πάσο. Πάμε, γκόσιπ. Ωστόσο, θεωρώ ότι αν επέλεγες γκόσιπ, γιατί πήγες για κοχονάτη ιστορία, θα ήταν βατό, διότι θα σε ρωτούσα από τα αρχικά ποιο ποδοσφαιριστή πήρε το όνομά του ο γαλαξίας Cosmos Redshift 7. Cosmos Redshift 7. Χριστιανό Ρονάλντο. CR7. Ένα και ένα κάνουν δύο. Άλλο. Δώρο Αγίου Βασίλη θα ήταν στην νίκη. Θα ισοφάριζα βέβαια. Ναι, θα ισοφάριζε και θα βρίσκα τη Βασίλισσα του Βορρά. Θα βρίσκα, άρα πάλι φάχαμε. Το πάλι σα βέβαια. Απαλύνει τον πόνο σου. Ναι, απαλύνει τον πόνο. Λοιπόν, Τσιλιά. Ευχαριστώ. Εμεί ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την υπομονή εδώ στο τέτοιο, στη Βρόχα. Πραγματικά χαιρόμαστε να έχουμε ποδοσφαιριστές στο Quizball και εύχομαι ό,τι καλύτερο για την καριέρα σου, ειλικρινά.
μέχρι τα 35 όπου θα έρθει και θα παίξει αυτό το γήπεδο σαν δεξί εκτρέμο. Ακόμα θα παίζω, ελπίζω. Αριστερά. Και εγώ έχω να πω έτσι ένα μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί καταρχήν ήμουν ένα θεατή, σα έβλεπα και μου κάνετε τιμή να παίξουμε το παιχνίδι. Και πραγματικά το διασκέδασα πάρα πολύ. Συνεχίστε έτσι να μα δίνετε πολύ ωραία βιντεάκια και να σε απολαμβάνω. Την επόμενη φορά σε βίντεο στο γήπεδο μου θα παίξουμε αντίπαλοι. Γιατί και αυτό μα το χρωστά. Μέσα. Άντε. Καλή συνέχεια.